να έρθει κοντά μας, παρακαλώ. Ο υπέροχος, καταπληκτικός, μοναδικός, Κώστας Σόμερ. Τόσα χρόνια ίδια εμφάνιση. Μας πάει και τα νεύρα όμως. Μιλάς εσύ. Μιλάω εγώ, μιλάω εγώ, γιατί οι ίδιοι είμαστε, μωρέ Κώστα, άσε με τώρα. Κάτσε κάτω να μου πεις τα νέα σου και πες μου, τη γυμναστική δεν την έχεις κόψει ποτέ, έτσι δεν είναι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί σε πιάνω. Γιατί σε πιάνω, εξακολουθείς ακόμα να σκαρφαλώνεις, να κάνεις ορειβασίες, να κάνεις επικίνδυνα σπορ, όλα αυτά που κάνεις, πέφτεις από τις γέφυρες, βουτάς, σκαρφαλώνεις. Ό,τι προλάβω, ό,τι προλάβω. Κάνεις όλα αυτά ακόμα. Τι να κάνω, ναι, αφού είμαι λίγο ανήσυχο πνεύμα, έχω λίγο τρέλα, τι να κάνω. Άλλα που έκανες που πήγαινες και πλακωνόσουν στο ξύλο, όχι μπόξ, κάπως αλλιώς που λέγεται. Κάνω γιατί κάτι Brazilian Jiu-Jitsu και κάτι τέτοια λες. Αυτά, ναι, τα κάνεις ακόμα. Κάνω. Έχω και έναν αγώνα 3 Μαρτίου, παίζω έναν αγώνα πυγμαχία. Πυγμαχία, ναι. Αληθινό. Θα το κάνουμε λίγο για, με φιλανθρωπικό σκοπό, ας πούμε. Ναι, παιδί μου, αλλά το ξύλο θα είναι αληθινό. Δεν γίναμε. Δεν είναι ποδόσφαιρο να πεις ότι θα κάνουμε και 10 κινήσεις παραπάνω. Είναι... Δεν φοβάσαι καμιά μέρα με αυτά που πάμε να και κάνεις. Να φας καμιά δέσποτη, να σου κατεβάσουν καμιά μύτη, κανένα σαγόνι. Όχι, μωρέ, εντάξει. Όπα. Και τα διεμφανίστηκε εδώ το καπελάκι. Ναι, καπελάκι. Δεν τα φοβάσαι αυτά, όχι, λοιπόν. Όχι, 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 θα τα βάλουμε. Έχεις φάει ποτέ πολύ ξύλο όμως. Ναι. Αυτά είναι. Τα έχω φάει. Έχεις φάει. Έχω φάει, ναι, εντάξει, αυτά είναι δεδομένα. Ειδικά. Στις προπονήσεις, ας πούμε, που αν θέλεις να καλυτερέψεις σε κάτι, πας και παίζεις με παιδιά τα οποία είναι οι επαγγελματίες, είναι υψηλά, ας πούμε, στις ικανότητές τους, για να ανεβείς κι εσύ. Οπότε εκεί, θέλοντας και εμεί. Φρέκοστα μου, αυτό το έχεις πάντα. Δηλαδή και μικρό, ναι, παιδάκι που ήσουν έτσι. Ήσουν ένα παιδάκι που τράβαγες τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή που ρίσκαρες να σπάσεις το κεφάλι σου, να πέσεις από καμιά μηχανή. Να... Ειδικά αυτό με τη μηχανή. Ήσουν ένα παιδάκι και μετά, ας πούμε, σου βγήκε όλη αυτή η ενέργεια. Όχι. Τέλος πάντων είναι. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά, σαν σκαλοπατάκι, δυστυχώς μεν, το ανεβάζεις κιόλας. Δηλαδή ξεκινάς από κάπου, μετά αυτό δεν το θεωρείς πια, ας πούμε, ξέρω, επικίνδυνο, αν θέλεις, ή ότι σου ανεβάζει την αδρεναλίνη. Οπότε το ανεβάζεις λίγο, ψάχνεις κάτι καινούριο, κάτι άλλο και είσαι συνέχεια λίγο σε αυτή την πρίζα. Είχες πάθει ποτέ κανένα ατύχημα? Πολλά. Α, και πολλά. Ναι. Και ποτέ δεν φοβήθηκες να πεις, μην προκαλώ την τύχη μου, άστο. Το λες αυτό, μια-δυο εβδομάδες κάθεσαι ήσυχα, λες πάει τελείως, δεν ξανακάνω τέτοια πράγματα. Και μετά τσούκου τσούκου σιγά σιγά ξαναμπαίνεις, αυτό το τρυπάκι είναι στη φύση σου. Δεν μου λες τη μαμά σου την έχεις λαχταρίσει δηλαδή αρκετές φορές. Ναι, δηλαδή όταν έκανα αυτή την εκπομπή την Extreme Summer που λέγαμε τότε κτλ. Θυμάμαι και εδώ πέρα δεν είχαμε δείξει. Η μάνα μου τη λέγανε καλά, δεν φοβόσαστε. Και λέγε η μάνα μου, έχετε ανέβει στο μηχανάκι με το γιο μου. Τι να φοβ, τι είναι όλα αυτά. Δηλαδή πώ πήγαινε με 1000 τη μάνα στη μηχανή επάνω. Και ακόμα. Και αυτή ανεβαίνει όμως. Ναι, ναι, δεν μας φαίνεται. Άρα εντάξει. Πάει σόι που λένε το Βασίλειο. Δεν είναι θέμα. Το μήλο, ξέρεις, κάτω από τη μιλιά. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλες τρέλες που είναι πιο κακές προς τον εαυτό σου και προς τους γύρω σου. Εμείς τουλάχιστον, άμα πάθουμε κάτι, συνήθως χτύπαμε εμείς. Εσύ τι θα γίνει, θα αποκατασταθείς ποτέ? Γι' αυτό ήθελα να πριν, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που σε πρώτο γνωρίσαμε στο σύραλ του Μανουσάκη? Κάτσε, σε αυτόν τον ρόλο που τόσο επιτυχημένα έπαιξε και σου πήγαινε πολύ. Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζει να μου βγάζει ενδιαφέρον. Έχει κατά να μου προτείνει. Εγώ. Δεν παίρνω τέτοιε ευθύνε ποτέ. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω τέτοιε ευθύνε. Λες, ήρθε η ώρα μου, λες. Έλεγα πριν στην Ασύλο, αυτό Σταύρο δεν είναι. Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι το σπιτιού τη οικογένεια, το, ναι, ζώδιο, όχι εσύ. Όχι, είμαι. Λέω και πε ότι νέο δεν το είχε τώρα πια. Περνάνε και τα χρόνια. Νέο ακόμα, αλλά δεν είσαι 25. Όχι, το έχω, μ' αρέσει και πάρα πολύ και σαν ιδέα και είναι κάτι που το θέλω. Τι θέλεις, να συζήσεις, να παντρευτείς, να κάνεις κανένα παιδί? Κοίταξε, ναι, εγώ, ναι, το δεσμό της οικογένειας, ας πούμε, αυτό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει σαν ιδέα, το θέλω. Είχε υπάρξει ποτέ κάποια γυναίκα που να έκανε για κάτι τέτοιο, αλλά άσχετα η εποχή μπορεί να μην ήταν σωστή ή οτιδήποτε? Θεωρώ ότι ναι, έχουν υπάρξει γυναίκες οι οποίες θα κάνανε στη ζωή μου για κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά με συγχωρείς, το θέμα είναι και πώς φαντάζεσαι εσύ. Ακριβώς, εκεί είναι. Μια γυναίκα για να μπερδεύει. Κοίταξε, εγώ ας πούμε, ως γυναίκα αλλά και ως μαμά, μπορώ να σκέφτομαι. Έχεις κάποια άλλα πράγματα, να έχω άλλα κριτήρια. Ναι, βέβαια. Εσύ ως Κώστα Σόμερ, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι τα δικά σου κριτήρια. Δηλαδή, εσύ είναι η γυναίκα που θα μπορούσε να παντρευτεί, πώς θα έπρεπε να είναι? Κοίταξε να δεις, αυτό που λέω και σε κάτι φίλους, ας πούμε, καμιά φορά κάνουμε καμιά κουβέντα και μου λένε αυτή είναι η γυναίκα για σπίτι. Μιλώ σίγουρα όχι για το δικό μου πάντως. Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Εγώ σε έχω πιάσει ότι. Ναι, είσαι... εγώ θέλω άλλα πράγματα. Θέλω να έχεις τρέλα μπόλικη, να ακολουθήσεις δηλαδή αυτά τις τρέλες τις δικές μου. Ναι. Να έχουμε παρεάκι πάνω απ' όλα, να περνάμε καλά. Και δεν με πολύ ενδιαφέρει αυτό που λένε το γυναίκα για σπίτι. Σαφώς ότι το αγκαλιάζεις αν υπάρχει και καλό είναι. Θέλω να πω, ας πούμε, δεν σε απασχολεί εσένα να ξέρει να μαγειρεύει. Μαγειρεύω μόνος μου υπέροχα, θέλω να σου πω. Πολύ ωραία, θα μαγειρεύεις και για το μωρό. Έτσι. Για πες λοιπόν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω τέτοια ιδανικά. Εμένα να μου κάνει κλικ. Δηλαδή, μπορεί να είναι γυναίκα καριέρας. Κάνα πρόβλημα, θα κάτσω εγώ σπίτι, θα κάνω όλα εγώ. Μπορεί να είναι γυναίκα που θέλει να κάνει σπίτι. Κάνα πρόβλημα, θα πάω εγώ να κάνω τα υπόλοιπα. Αλλά
Άλλα πράγματα με ενδιαφέρουν. Τελείωσε. Να περνάτε ωραία, να σε ιντριγκάρει, να είναι μια δυναμική παρουσία. Αυτό. Και να μην σε αφήνει να βαρεθείς. Ακριβώς. Τι ωραία. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Αυτά όμως, ρε παιδί μου, και να τα πετύχεις. Που εγώ σου λέω, τα πετυχαίνεις. Είναι αλλιώς όταν τα ζεις μέσα στη σχέση. Σαφώς. Είναι αλλιώς μέσα στο γάμο. Δηλαδή, είσαι σίγουρος ότι μέσα στο γάμο αυτό μετά από ένα χρόνο, δύο, θα σ' αρέσει. Το δεσμό του γάμου, εγώ. Μπορεί να έχω μια έτσι λίγο διαφορετική άποψη από σένα. Εμένα, ας πούμε... Όχι, δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Ναι, δεν το ξέρεις. Καταρχήν, εγώ... για ποια άποψη μιλάμε, την άποψη που είχα όταν ήμουν 25 ή την άποψη που ακριβώς, έχω σήμερα. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω, ότι θεωρώ γενικά ότι σήμερα, επειδή προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα σαν άνθρωποι και αλλάζουμε οι ίδιοι και τα θέλω τα δικά μας, το να συμβαδίζει το θέλω το δικό σου, το σημερινό, με το θέλω σου σε 5, σε 10 χρόνια και να συμβαδίζει και το θέλω του ανθρώπου που είσαι δίπλα σου, είτε εγώ μια γυναίκα, είτε εσύ έναν άντρα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Είναι και τυχαίο να συμμερίζεστε πια τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες. Δηλαδή, λίγο να κάνετε αυτό, σε 10 χρόνια φτάσετε εδώ. Είσαστε ξένοι. Λες καλά, τι, πού, ποιος είναι αυτός. Οπότε θέλω εγώ στο τώρα να έχω έναν άνθρωπο που τώρα εγώ περνάω καλά, γελάω. Πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να γελάω, να περνάω καλά. Δεν μπορώ τη μιζέρια, δεν μπορώ την κακομοιριά. Όσο δύσκολο να περνάει κάποιος, θεωρώ ότι είναι θέμα πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δηλαδή και εμείς έχουμε δυσκολίες και εγώ έχω δυσκολίες και σίγουρα όλοι έχουμε και εσύ έχεις δυσκολίες. Αλλά είναι πώς το βλέπεις, πώς το αντιμετωπίζεις. Μπορεί να κάτσεις με το κεφάλι κάτω και να λες όλη μέρα πω ότι πάθαμε. Δεν αλλάζει κάτι όμως. Όπως λέει και ένας ωραίος Γάλλος, νομίζω ότι ήταν φιλόλογος, λέει το πρόβλημα δεν υφίσταται. Υπάρχει λύση, άρα βρες τη λύση του. Είναι πραγματικότητα, δεν αλλάζει. Άρα πάλι δεν είναι πρόβλημα. Είναι έτσι. Δέξου το και προχωρά. Δεν μου λες, ρε φιλόσοφε Ζόμερ, για πες μου λίγο. Μήπως έχεις βρει και το μυστικό για να μην χαλάει η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού. Ναι, μυστικό. Μυστικό δεν υπάρχει. Είναι να σου κάνει πολύ στο μυαλό σου και να αλλάζεις παραστάσεις με τον άνθρωπό σου. Δηλαδή θέλει τα ταξιδάκια του, θέλει τα ταξιδάκια και μυαλού. Έτσι, και χωροχρόνος που λέμε, δηλαδή να πας κάπου αλλού, να φύγεις, να ξεφύγεις. Αλλά θέλει να μπορεί να σε ταξιδέψει και στο μυαλό σου. Αν δεν μπορεί να σε ταξιδέψει στο μυαλό σου, νομίζω ότι μοιραία κάποια στιγμή θα σου τελειώσει. Σε προβληματίζω, βλέπω. Όχι. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω σε αυτά που μου λες, από ό,τι γνωρίζω σε σχέση με τη ζωή σου. Κοίταξε, ο καθένας τα όρια του είναι αλλού. Και οι τρέλες του είναι αλλού. Και να σου το πω έτσι, και οι φαντασιώσεις του, τι θέλει αυτός να κάνει στη σεξουαλική του ζωή είναι αλλού. Ο καθένας λοιπόν, αν μπορεί. Όχι, για να κρατήσει. Παιδί μου, όχι, για να κρατήσει σύμπαν τον ενδιαφέρον σου. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που είσαι δίπλα σου μπορεί να σου βγάλει αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα σε κρατήσει. Σου τα βγάζει όμως όταν είσαι μαζί ή όταν χωρίζεις. Γιατί κοίταξε, σε έχω πιάσει σε κάποιες φάσεις στη ζωή σου, σε έχω πιάσει, τα έχεις πει και μόνος σου. Που ενώ, ας πούμε, έχεις μια σχέση μακροχρόνια και τρέχει, την κόβεις, αλλά δεν την κόβεις. Δηλαδή, σαν να λέμε, εντάξει, δεν είμαστε μαζί. Αλλά είμαστε και που και που μαζί. Ναι, το είμαστε που και που μαζί. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι αν χωρίσεις με έναν άνθρωπο, όταν έχεις περάσει κάποια πράγματα μαζί και δεν έχει γίνει κάτι συνταρακτικό που πραγματικά να το τελειώσεις γιατί έγινε κάτι το οποίο δεν διορθώνεται, γιατί να μην κρατήσεις μια επαφή και όχι σεξουαλική, ανθρώπινη. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα μου στη ζωή μου. Άλλο και ερωτική. Νομίζω το ερωτική είναι δύσκολο να μείνει. Ή θα ξανακάνετε σχέση και θα είστε μαζί. Ή θα είσαστε αγαπημένοι σαν ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω, είναι φίλος μου. Αλλά είναι νομίζω δύσκολο να πεις ότι έχουμε χωρίσει μεν, τον αγαπάω δε, έχουμε και μια επαφή. Δηλαδή, ωραία, άρα είστε μαζί. Είσαι πιστός. Όταν είμαι εκεί, ναι. Και από τι κρίνεται το όταν είσαι εκεί. Δηλαδή όταν δεν έχεις πει δεν είμαστε μαζί, τελειώσαμε. Κοίταξε να είσαι, όχι, όταν είμαι εκεί και ξέρω ότι είμαι εκεί και είμαι καλά, είμαι πιστός. Όταν δω ότι όταν τελειώσει αυτό και είμαι μόνος μου, είμαι λίγο κουκουρούκου. Άμα είσαι μόνος σου, δεν είσαι κουκουρούκου. Μια χαρά να το πας. Προχωράς στη ζωή σου παρακάτω. Έτσι, ναι. Ερωτεύεσαι εύκολα. Ναι. Κάτι που δεν σημαίνει όμως ότι το ερωτεύομαι έχει για μένα πώς είναι, σταθμά. Διακυμάνσεις. Όχι, και έχει, ναι, και έχει μεγέθη. Μπορείς να ερωτευτείς κάθε μέρα. Δεν πάει να πει ότι θα είναι κάτι που θα το προχωρήσεις, δεν πάει να πει ότι θα είναι πάντα κάτι ιδανικό, αλλά ερωτεύεσαι. Και άλλες φορές ερωτεύεσαι σφοδρά κάτι που το θέλεις και το κυνηγάς και θες να το. Και επιμένεις ίσως καμιά φορά να το φτιάξεις και να το φέρεις εκεί που θέλεις. Εκεί που θέλεις να το φέρεις, θα σ' αρέσει όμως ή θα σου έχει ολοκληρώσει το έργο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μάλιστα πάρα πολλοί ψυχολόγοι λένε ακριβώς αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυναμικοί, οι οποίοι βρίσκουν έναν άνθρωπο, τον ερωτεύονται μάλλον έτσι όπως είναι και έχουν κάποια ιδανικά στο κεφάλι τους, πού να τον φτάσουν για να είναι πιο ιδανικός ακόμα για εκείνους. Ναι, μόλις τον φτάσουν εκεί. Έχει τελειώσει το θέμα. Ναι.
Το έχεις δει αυτό το έργο κάποια φορά στη ζωή σου, είναι σίγουρο. Το έργο, στερεοφωνικά. Για πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, ναι, είναι η αλλαγή, όπως είπε και η Κατερίνα, 4.522 και ακόμα δεν έχει κλείσει η εκπομπή, έτσι. Ναι. Και έλεγα πριν στον Βασίλη, μην φύγεις, του λέω, γιατί δεν ξέρω αν θα μου αρέσει αυτό που θα δω, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναλουστώ αύριο, γιατί το σιλάκ που έχει φάει δεν θα μπορείς να το χτενίσεις. Πρώτη φορά έχει βιτώσει. Λοιπόν, τώρα είναι ωραίο, πάντως, μου αρέσει. Σ' αρέσει τώρα? Ναι, ναι, υπέροχο. Ας το κρατήσουμε λίγο. Και βλέπουμε. Λοιπόν, πρωταγωνιστεί στην παράσταση μαζί με τη Βάνα, 50 χρόνια έρωτας. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την παράσταση και τι κάνεις εσύ? Καλά είμαι. Ξεκινήσαμε την κουβέντα περί των ερωτικών, ναι, έτσι, με αφορμή αυτή και επειδή εσύ έχεις και τι πολύ πράγμα να μας πεις. Δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, είναι μια παράσταση που διακομωδεί τα τελευταία 50 χρόνια πώς αντιμετωπίζουμε και πώς ζούμε τα πάθη μας και τον έρωτα μας μέσα από τις δυσκολίες που υπήρχαν τα τελευταία 50 χρόνια. Και πώς αλλάξανε τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλιώς εκφραζόσουνα πριν από 50 χρόνια, αλλιώς εκφραζόσουνα πριν 3 δεκαετίες, αλλιώς σήμερα, αλλιώς ήταν μιλάμε τα για γύρω μας. Ελλάδα, τι αλλιώς, για την Ελλάδα. Για την φαντάζομαι, ας πούμε, η μαμά σου, αν θυμάμαι καλά, είναι Γερμανίδα. Γερμανίδα, ναι. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν στην Ελλάδα πριν από 30 Όχι. χρόνια στη Γερμανία. Ήταν πιο. Ήταν αλλιώς, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μια παραλληλότητα. Ήταν όμοια τα πράγματα. Δηλαδή, όντως πριν από 50 χρόνια, αλλιώς διεκδικούσες μια γυναίκα σαν άντρας. Αλλιώς για να φτάσεις κάπου, δηλαδή πρέπει να την παντρευτείς, ξέρω εγώ, πρέπει να τη στήσεις για γάμο. Κάποια στιγμή στα 90s, ας πούμε, όλα τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ απλά. Τώρα, ας πούμε, τελειώσαν τα λεφτά. Δεν μπορεί να την αλύνεις τα μπουζούκια, θα ξέρω εγώ τι. Αυτό όλο το διακομωδούμε λίγο. Διακομωδούμε γενικά την Ελλάδα μέσα από τα μάτια του έρωτα, αν θέλεις. Τι περάσαμε, πώς κάποιοι πήραν πάρα πολλά λεφτά και ζήσανε. Έχουμε πολλούς φίλους εμείς, ας πούμε, και εσύ και εγώ. Οι οποίοι ξαφνικά ήταν μέγαρο και δεν ξέρω εγώ τι και το σπίτι και ναι, σε παρακαλώ, φτιάξε με ένα τσάι. Αλλά ήτανε, πήραν λεφτά στα χέρια τους χθες, καταλαβες. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Διακομωδούμε όλη αυτή την κατάσταση. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Κάθε Τετάρτη είναι αυτό? Κάθε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή. Πού? Σε ένα μαγαζί που λέγεται Le Petit Maison στην Γλυφάδα. Le Petit Maison στην Γλυφάδα. Ναι. Παρασκευή και Κυριακή. Ναι, θα έρθεις. Ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος πώς το βλέπει το έργο? Γελάνε πάρα πολύ. Είναι και λίγο interactive, δηλαδή η Βάνα έχει ένα ρόλο σαν παρουσίαση, ας πούμε, όλου του έργου αυτού. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τη Βάνα τι κάνει μέσα με τον κόσμο. Πάρα πολύ γέλιο. Εντάξει, η Βάνα είναι υπέροχη, γελάμε πάρα πολύ μαζί της. Εσείς κάνατε παρέα πριν από αυτό, ναι, ή απλά γνωριζόσασταν τυπικά η Βάνα, ο Κώστας? Όχι, γνωριζόμασταν, αλλά ναι, κάναμε δηλαδή, και παρέα. Δηλαδή έχετε βρεθεί, ναι, ναι, σε πιο χαλαρές φάσεις, έχετε γελάσει, έχετε κάνει την πλάκα σας, ναι, ναι, ναι. Και με τη Χριστίνα την παπά που είναι μαζί μας και τη Μαρία την Κορινθίου. Η Χριστίνα ήταν, ναι, ναι, το πλάνο. Αυτή ποια είναι? Η Κορινθίου. Άστο καλό. Ούτε αυτήν την γνώρισε. Ναι, και έχουμε και δύο, έχουμε μια καινούρια την Αργυρό τη γάτου και το Μαρίνο Δεσιλά. Τη Χριστίνα πριν, ενώ έβλεπα ότι είναι μια ξανθιά γυναίκα, ενώ την εδώ, δεν την κατάλαβα. Ο Χριστίνα γυναίκα. Φοβερή. Εδώ είσαστε μαζί. Ναι, εγώ είμαστε. Μάλιστα, είσαστε ζευγάρι σε αυτό το σημείο. Ναι. Τι ζευγάρι, ερωτευμένο. Είμαστε ένα ζευγάρι, όχι. Αυτό, ακριβώς αυτό που λέμε. Είμαστε νεόπλουτοι, είμαστε, ξέρεις, φεύγουμε τώρα από ένα μαγαζί και είμαστε πολύ και καλά, αλλά χωρίς να υπάρχει μόρφωση από πίσω να στηρίζουμε αυτά που μπορούμε να πούμε. Και ξέρεις, διακομωδούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση σε αυτό το συγκεκριμένο σκέτς. Μάλιστα. Για σήκω να πάμε και λίγο απέναντι στα παιδιά. Για πάμε. Φύγανε μικρόφωνα, ναι, δεν πειράζει, τα παίρνω στο χέρι εγώ. Λοιπόν, από αυτά τα παιδιά γνωρίζεις κανένα λίγο παραπάνω, ένα τσι παραπάνω? Κανέναν. Γεια σου. Ρε, καλώς το, ναι. Τι έγινε? Μια χαρά. Αχαχα. Κάτσε, καλώς. Όλα ωραία. Τι τραγιά και εσύ να φύγεις, τι μαφιόζικα πράγμα, αγόρι μου. Μαφιόζικα. Εδώ θα κάτσω? Ναι, εκεί, πρώτη μούρη. Με έχεις μακριά, βλέπω, ε. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας είχες φέρει από Όσκαρ? Τίποτα. Δεν θα σου πω για τα Όσκαρ, θα σου πω για τα βραβεία που δόθηκαν χτες. Δόθηκαν τα βραβεία των ηθοποιών. Ναι. Τα SAG Awards. Όπως δόθηκαν και πριν από λίγες μέρες τα βραβεία των παραγωγών. Και αρχίζω και μπερδεύομαι λιγάκι. Καταρχήν, διότι στα βραβεία των παραγωγών, αυτή που κέρδισε είναι η ταινία είναι το Argo. Αυτή που πήρε και τις χρυσές σφαίρες. Το επιχείρηση Argo δηλαδή. Τώρα. Η ταινία, σας θυμίζω, αυτή που πάει και πολύ καλά στην Ελλάδα και αρέσει, γιατί είναι μια ωραία ιστορία που έχει στη μέση λίγο χολιγουντιανό παραμύθι, έχει προταθεί για Όσκαρ αρκετά, αλλά όχι ως σκηνοθέτης. Ο Μπεν Άφλεκ θεωρήθηκε έκπληξη.
Η προηγούμενη φορά που μια ταινία πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας χωρίς να είναι ο σκηνοθέτης στην πεντάδα είναι το «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζη». Το οποίο δεν είχε θεωρηθεί ακριβώς έκπληξη. Αλλά επειδή έχοντας πάει στο Λος Άντζελες πρόσφατα και έχοντας μιλήσει με 5-6 ανθρώπους και όλοι τρελάθηκαν με το Άργο και τους αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι υπάρχει μια ανησυχία για τον Λίνκον. Λοιπόν, στα βραβεία των ηθοποιών που δόθηκαν με επισημότητα κλπ. Να βλέπουμε και μερικά πλάνα από εκεί. Οι νικητές ήταν ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις που όλοι περιμένουν ότι θα πάρει και το Όσκαρ για τον Λίνκον. Αυτό που βλέπουμε είναι το cast. Δίνουν βραβεία και σε μια ταινία για όλους τους ηθοποιούς. Το επιχείρηση Αργό πάλι κέρδισε σε αυτή την κατηγορία. Ενώ υπάρχουν ταινίες με πάρα πολλούς καλούς ηθοποιούς όπως ο Οδηγός Αισιοδοξίας, το Λίνκον κλπ. Όπου όλο το επίτευγμα. Ο Οδηγός Αισιοδοξίας μας έχεις μιλήσει γι' αυτό. Θα σας μιλήσω αύριο, αν θέλετε κιόλας. Ολομιστικά. Διότι βγαίνει την Πέμπτη. Είναι ίσως η ρομαντική κομεντή της χρονιάς, επειδή δεν είναι ακριβώς ρομαντική κομεντή, αλλά είναι και πολλά άλλα ακόμα. Λοιπόν, ο Denzel Washington πήγα να πω. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις το πήρε, αλλά επειδή έχω δει και τον Denzel Washington, είναι καταπληκτικός στην ταινία Flight που βγαίνει και αυτή πολύ σύντομα. Καταπληκτικός. Μεγάλος ηθοποιός. Καμιά φορά μιλάμε για έναν, αλλά ξεχνάμε πόσο καλή είναι η άλλη. Η Jennifer Lawrence, η πιτσιρίκα από τον Οδηγό Αισιοδοξίας, κέρδισε την Jessica Chastain και είναι αυτή που πήρε το βραβείο. Πολύ νέα, πολύ ανερχόμενη, έχουμε μιλήσει και για αυτή. Και στους δεύτερους ρόλους, ο Robert De Niro δεν είναι αυτός που βραβεύτηκε, αλλά Tommy Lee Jones, που παίζει το ρόλο άλλος ηθοποιός, του Thaddeus Stevens στην ταινία Lincoln. Και αυτή που πρόκειται να πάρει τα πάντα, νομίζω, και το Όσκαρ στο δεύτερο ρόλο, είναι η Anne Hathaway, που βραβεύτηκε για τους Αθλίους. Είναι τόσο καλή ταινία. Είναι τόσο καλή, τραγουδάει καλά, με όλη της την ψυχή, ραγισμένη, μια ραγισμένη καρδιά. Μια κοπέλα που περνάει τα πάνδυνα και το κάνει καλά και φαίνεται κιόλας. Έτσι ώστε να την πονάζει, ρε παιδί, την ώρα που την βλέπεις. Αυτοί ήταν οι νικητές για τα βραβεία των ηθοποιών. Ωραία. Και θα δούμε, Λίαν Συντόμος, και τα Όσκαρ, τι θα δείξουν. Έχουμε καλή εβδομάδα αυτή από ταινίες. Έχουμε να πούμε αρκετά την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ετοιμάσου λοιπόν από αύριο να μας προτείνεις ταινίες. Ρώταγες πριν, Ελένη, άκουγα καλά τον Κώστα, αν ξέρει τη συνταγή να μην χάνεται η ερωτική επιθυμία στο ζευγάρι. Ρώταγα, γιατί. Σε ενδιαφέρει αυτό. Για ποιον άντρα δεν τον ενδιαφέρει. Και έχω και ποια γυναίκα επίσης. Και τις γυναίκες δεν τις ενδιαφέρει. Την είχε, δεν άκουγα. Να δεν άκουγες, ε. Δεν άκουγα, πού να ακούσω, μεγάλος άνθρωπος. Θα στα ξαναπώ μετά εγώ ίδια. Την είχε πάντως. Την απάντηση. Ναι. Εγώ έχω λύσει για πολλά πράγματα, να ξέρεις. Μην τρελαίνεις, άνθρωπε μου, θα σε πάρω προσωπικό. Τέλος πάντων, έχω μία έρευνα, την έχω οπτικοποιήσει κιόλα. Κιόλας. Είναι ντυθείτε κατάλληλα για να ανεβάσετε την ερωτική του διάθεση. Τη σεξουαλική του. Να σας δει με άλλο μάτι. Θα μας δείξεις τα απλά αυτά που όλοι ας πούμε, θα μπορούσαν να σκεφτούν. Βάλτε νεγκλιζέ, βάλτε ξέρω εγώ αυτά. Ναι, βάλτε τα κολομπίνες, τα περίεργα κλπ. Έλα, μωρέ, Ελένη, τώρα αυτά τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν θα πάμε. Θα πάμε σε πράγματα. Θα πάμε σε πράγματα που να εξάπτουν την αντρική φαντασία. Τι να ντυθούμε, πυροσβέστες. Θέλω να μου πεις αν εγκρίνεις. Γιατί εμένα αυτά με ανάβουν όλα που θα δούμε. Αλήθεια, Γρηγόρη, άνοιξε μας την καρδιά σου. Όλοι θα την ανοίξουν και το Θοδωρή θα ανάψουν. Έχουμε και τις εικόνες πάνω. Θα σας αφήσουμε 5 λεπτά νωρίτερα, ρε παιδί μου, να εξαμοληθείτε τον δρόμο. Γιατί ρε παιδιά, είναι τρομερή η εικόνα. Θα πάω στο πρώτο. Ντυθείτε μόνο με τη γραβάτα του. Έγινε. Κοίτα τώρα, βρήκα και την εικόνα, πρόσεξε. Μπαίνω σπίτι μετά τη δουλειά, με περιμένει η Ναταλή έτσι. Με τη γραβάτα. Ανάβεις. Πάντα, αλλά λέμε τώρα. Μιλάμε για θερμοσύφωνα. Ένα κλικ παραπάνω. Ας μην το αναλύσουμε γιατί θέλει να δει τη γυναίκα του με γραβάτα. Έτσι δεν είναι, Κώστα. Καθίστε ρε παιδιά. Κώστα, δες αυτή την εικόνα και ας σου έχει φύγει η ερωτική διάθεση, ρε παιδί μου. Θα μου έρθει με τη γραβάτα, λες. Ναι. Γυμνή με τη γραβάτα. Ξέρεις πώς, ε? Αυτή με τη γραβάτα. Γεια, ήρθε το δάνειο. Φαγώθηκε με το δάνειο, δηλαδή. Όχι, να λέμε και αυτά που σε σβήνουν, Γρηγόρη. Να μας διαλύσεις τελείως. Για δες, δεν υπάρχει άντρας που να μην αναδείξει όλα του τα. Ό,τι έχει και δεν έχει με αυτό. Αναδεικνύω ό,τι έχω και δεν έχω. Αυτό αναδεικνύει ό,τι έχει και δεν έχει. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου. Τα πηγαίνω στο δύο. Τι έκανε, σου κάνει όλα αυτά μια γραβάτα, ε. Ναι, κοιτάξτε. Αποφεύγει να πάρει. Εδώ όλα τα εξώφυλλα του 50 αποχρώσει του γκρίνει με μια γραβάτα τώρα. Όλη η ιστορία είναι στη γραβάτα. Καλά, γι' αυτό δεν το. Ούτε που το συζήτησα αυτό, φαντάζομαι. Αλλά αυτό τη χρησιμοποιούσε αλλιώ τη γραβάτα. Όχι για να τη φοράει. Λοιπόν, το σατέν το νυχτικό που γλιστράει το χέρι πάνω. Που γυαλίζει, πηγαίνει να πει ο αλήθεια. Δηλαδή την ακουμπά στην κοπέλα.
κοπέλα, έλα εδώ. Ναι, με αυτό το σατέν που φορά. Όχι, τώρα δεν φοράει σατέν. Αλλά τι πάνε να τη χαϊδέψει και. Φτάνει μέχρι κάτω το χέρι από μόνο του. Και με τι το σατέν. Το. Μ' αρέσει, με φτιάχνει. Να πάρω βούτυρο που είναι πιο φτηνό. Όχι. Λέω για την οικονομία, μην τρέχουμε τόσα τόπια ύφασμα. Κώστα μου. Θέλω να φοράς κάτι, γι' αυτό το λέμε. Εντάξει, θα φοράς. Το τρίτο είναι το διάφανο πουκάμισο. Ότι είμαστε σαν... Μόνο. Εδώ μας είδες πως είμαστε. Εδώ δεν βρήκα και σαν τόσο... Σαν το πατήσει Ερυθρός Σταυρός στο 3. Πρόσεξε, ίσως να είναι και λάθος η φωτογραφία. Θέλω το διάφανο πουκάμισο και από μέσα τίποτα. Μα θα πλευρητώσουμε εμείς για να ανάψει εσύ, ρε χρήτη. Σπίτι θα είσαι. Μείον δύο έξω έχει τα κρύα του. Δώσουμε εμείς τα διάφανα. Διάφανο, πάνω κάτω. Τίποτα. Αλλά μέσα στο σπίτι έχει να κυκλοφορεί έτσι έξω, φαντάζομαι, Γρηγόρη. Όχι, και μπακάλι, μανάβει παντού. Θα τη κόψω τα πόδια. Φουλ εκτόσεις. Τι πήρες, μήλα, πόσο, τζάμπα. Φουλ εκτόσεις του γέρακα. Σταμάτα. Μέσα στο σπίτι όμως είναι ιδανικό για να μάθει. Ναι. Και θα φύγω τώρα πολύ extreme. Αχα. Με κοιμωνό. Και... Αυτή είναι και έγκυος που έχει βάλει φωτογραφία. Δεν είναι έγκυος, Ελένη. Ναι, το, αλλά πετάει κοιλιά της, δεν το δέσιμό της είναι τέτοιο. Ναι, αλλά πετάει κοιλιά της. Έχουν βγει, Ελένη, αυτά τα κιμονό που πραγματικά... Κοίτα. Αυτό τι είναι. Κιμονό. Αλλά είναι αυτά του σπιτιού, τα μέσα. Μόνο κινέζικο, βέβαια. Παιδιά, ναι. Σε βλέπω, παιδιά να θυμόμαστε ότι ζούμε σε μια σεισμική χώρα. Κάνει ένα 3,4 και τον κόβω έτσι έξω στα πατήσια. Και μου λένε, πού πας, μωρή γκέισα, τα μυστικά σου λέγανε. Εσύ, Κατερίνα, έχεις παρεξηγήσει αυτά που... Έχω παρεξηγήσει. Κάνει, κουνάει, ρε φίλε. Ρε Κατερίνιο μου, σπίτι θα σε βρε, αγάπη μου, και θα με περιμένει. Ρε σπίτι θα με, θα φάω τον νταμάρι στο κεφάλι. Και θα βγεις έτσι. Όχι ρε, ρίξε πάνω ένα παλκόνι. Αυτό τώρα γιατί σε ανάβει ρε Γρηγόρη, γιατί δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Γιατί με πάει λίγο Ασία. Ναι. Και για να μην... ανάβουν οι Κινέζες, οι Ιαπωνέζες, ποιες είναι εκεί πέρα. Οι Ασιάτισες. Οι Ασιάτισες. Ναι. Σκιστό μάτι. Γυαλιστερό δέρμα. Γιατί δεν τη βάφεις με σκιστό μάτι, πιο γρήγορο είναι και πιο εύκολο. Και πιο φτηνό, θα επιμείνω. Όχι, αλλά αυτό μου βγάζει κάτι, δεν ξέρω. Καλά. Δεν ξέρω τα αγόρια. Ναι, έχει κι άλλο. Πώς θα σου λέει τίποτα αυτό. Εγώ λίγο ανησυχώ με σένα. Και τι έκοψε. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια. Ανησυχεί και όσοι δεν θεωρεί, πε την αλήθεια. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Έτσι. Το μήνυμα που θε να δώσει, θέλω να το λαμβάνω. Τώρα θα σε φτιάξω γιατί είσαι αθλητικό τύπο και με το επόμενο νομίζω ότι θα ανέβει. Τελείωσε. Λοιπόν, μπλουζάκι, σορτσάκι, κάλτσε μέχρι το γόνατο. Εκεί μου αρέσει. Αγόρι μου, σε πιάνω. Κάπου θα σε πιάσω, δεν μπορεί. Κοίτα τώρα εμφάνιση. Με κοιτάς που σε κοιτάω, έτσι. Είπαμε να δεχτούμε. Παιδιά, δεν αφού δεν θέλω. Κοίτα τώρα εμφάνιση κοπέλας. Οποιασδήποτε κοπέλας περιμένει τον καλό της σπίτι. Έτσι πρέπει να κάθομαι στην καρέκλα και θα πάω καλά με πόδια μου. Δηλαδή, πες ότι έχει 8 ώρες βάρδια, να μείνω έτσι. Θα μου έρθει το σφοντήλι αυτό που βάζω. Αν αργήσω λίγο, κατέβα. Αλλά όταν. Αν αργήσω, κατέβα. Αν αργήσω, κατέβα. Θα κάθομαι έτσι, τι περιμένεις, έρχεται τη δουλειά που να είναι. Κάτσε, ρε Κατερίνιο. Όταν ακούσει και βάλω. Όταν ακούσω και βάλει το κλειδί στην πόρτα, να παραδρομιαστώ, ναι. Να φάω εγώ τα μούτρα για να κάνω εδώ πέρα τον κορμοράνο. Θα πας καρφί και θα βρει μια καρέκλα και θα κάτσεις έτσι. Μην Γρηγόρη, ακόμα και αν έχουμε κυταρίκι, θα σας αρέσουμε σε αυτή τη στάση. Δεν θα με πειράξει, όχι, ναι. Άρα είναι η στάση και η κάλτσα που κάνουν όλη την κατάσταση. Η στάση, Ελένη, την έτυχε και την βρήκα σε φωτογραφία. Δεν με πειράζει όμως, την τιμάω αυτή τη στάση. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτή από όλα αυτά σου έχει συμβεί και όντως δούλεψε σαν κόσμο. Τι είπε το παιδί με γραγιά και με λογική. Όχι, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο. Α, για να το δω το τελευταίο, γιατί είμαι περίεργος τώρα να το δω. Το τελευταίο. Και εγώ θέλω να το δω. Τι έχει, μπαλντάδες, τι βάζει. Το τελευταίο. Έγινε. Εδώ τι βλέπουμε, δεν καταλαβαίνω. Γυμνή μόνο με τις γόβες. Εντάξει. Αυτό που βλέπω πάνω αριστερά τι είναι. Είναι το καλυμμένο πίστιο. Φλουτάρα, ναι, για να μην. Είναι η γλουτή της κοπέλας που είναι γυμνή μόνο με τις γόβες. Είπαμε λόγω ώρας. Να μην το, είναι το προβάλλουμε έτσι όπως μπορούσαμε. Αλλά χαίρομαι ότι το φωτογραφίζεις εσύ. Εγώ δεν κατάλαβα. Λέω κάτι είναι κάτι εκεί πέρα. Ένα σαν σκουλίκι είναι. Τι είναι. Όχι σκουλίκι είναι. Κοπέλα είναι το τέτοιο. Ερέθησε όταν με ένα σκουλίκι. Αλλά δεν το λένε χρόνια. Μία σκουλικαντέρα θα φέρει την άνοιξη. Δεν το λένε και αυτό. Ναι, ρε Κατερίνα μου. Ασφαλώς. Είναι από τη στάση κολλιά του. Από πριν έχει μείνει το κολλιά. Κάτσε. Το έχει δοκιμάσει. Αυτό κατεξοχήν εγώ κάθε μέρα στα πατήσια έτσι. Τούρλα γυμνή με τους σιώδες, το κόμπο πέρα Κώστα, δεν ξέρω. Όχι, εγώ σε έχω δει νομίζω εκεί πέρα. Ναι, και εγώ σε είχα δει στο πρώτο την μπαλκόνι. Είχα δει και την κοπέλα σου με τις κάλτσες, χαιρετιόμαστε. Τι
κάνει, μου λέει τη στάση του Κουντάρα και εγώ μου λέει την προηγούμενη, την τέσσερα. Ήμουνα και εγώ ντυμένο ανάλογα το. Εσύ δεν είσαι που χτύπησε πυροσβέστη και ο δικό μου χτύπησε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή Γρηγόρη σε περιμένει έτσι και εσύ μπαίνει μέσα, τη βλέπει, τρελαίνε, σε πετά ρούχα και τρέχει. Μπορεί και να μην προλάβω να πετάξω τα ρούχα. Πάλι τέτοια σημαίνει. Εσύ δεν έχει ανάγκη τι έρευνε. Είσαι ένα παιδί πυρκαγιά από μόνο σου. Λέω, αν μου τύχει ρε, η Ελένη. Συνατζάκι. Συνατζάκι, θερμοσύμφωνα. Είπα, ζήτησα συγγνώμη. Συνατζάκι. Εντάξει, ο συνσόμπα. Αλλά είναι κάποιε ιδεούλε παύτινε που δεν ξέρει. Μπορεί και να λειτουργήσουν ρε, παιδιά, γιατί δεν δοκιμάζεται. Λοιπόν, Κώστα μου. Εσύ να το δοκιμάσει, να μα πει τι θα το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω την κατάντια μου. Δεν ήταν ωραία. Γελάσαμε, η αλήθεια είναι. Να με γελάτε, να τα βλέπετε σοβαρά, ρε παιδιά. Πολύ χρηστικά. Πολύ χρηστικά. Μετά τα ρεβίθια τη κυρία Κόκκιλα, δηλαδή αυτό ήταν. Σημειώσαμε εμεί. Βασιλινάκη, άναψε. Εσύ, ρε Κατερίνα, τι πιστεύει ότι κρατάει μια σχέση πραγματικά καυτή. Εσύ τι κάνει, πε μα τα μυστικά. Α, καλά. Πέρα από τα κεφτεδάκια. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα γιατί μην δείξω τι εμπλοκισίε μου. Γιατί έχουμε και τον Κώστα με τρία, δεν θα ήθελα τώρα. Γιατί μου τα αφήσατε για το τέλο. Και μου αφήσατε. Μόλι το χτένισμα 5.803. Τώρα τα κάνω και μόνη μου. Πλαϊνό σκεφτέ, δεν βλέπει. Ο πλαϊνό σκεφτέ Ολλανδική τηλεόραση. Ορίστε. Ελένη Παπούχτεν. Τι κάνει. Τι κάνω, εγώ πολλά κάνω. Δεν ξέρω. Πρέπει να το κάνω μία μέρα μόνη μου έρευνα. Θα φέρω και τη συνατζάκι. Τα μυστικά σου. Τα μυστικά μου. Τα μυστικά μου να σας τα πω. Γίνεται χαμός. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μήπως να πάω σε διαφημίσεις. Εννοείται. Να πας. Ωραία. Παρακαλώ να τις απολαύσουμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή. Το μαλλί, παρότι το έχω κάνει 852 σήμερα, δεν λέει να στρώσει. Δεν πειράζει όμως. Εμείς φτάσαμε στο τέλος μας, της εκπομπής μας, σήμερα. Ρε εσύ, Ελένη. Όχι γενικότερα. Να χτυπήσω ξύλο, όχι γενικότερα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Κάτι βιβλία μου λένε εδώ του Βασίλη μου που δεν τα έχω δώσει και τα δίνω μπαμ μπαμ στα γρήγορα. Λοιπόν, είναι η Κυριακή από Πάτρα, είναι η Έφη Στασινοπούλου, η έλα, Μάρκου Σοφία. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Άντε, πιο γρήγορα. Ευαγγελία Παπαροϊδάμι, Αφού σήμερα δεν. Παπαροϊδάμι. Πώς τη λένε τελικά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εκεί θα πάει το βιβλίο. Από την Πετρούπολη. Το φωτογράφησα, θα την πάρουμε τηλέφωνο. Και η Μαρία Χουρίδη από Λάρισα. Κλείσαμε. Ευχαριστούμε, Κωστή μου. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθαμε. Εμείς τώρα έτσι σιγά σιγά πήραμε τα πάνω μας. Αύριο θα έρθουμε με φόρα. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α και μην ξεχνάτε το βράδυ έχουμε ξένη ταινία. Τους γαμομπελάδες. Και αυτό τώρα το πέτυχα. Δεν πέτυχα.